Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η εκπομπή θα μπορούσε να είναι παιδιακή, κάπως έτσι σχεδιάστηκε, αλλά τα έφερε έτσι η ζωή που μάλλον γίνεται επίκαιρη. Θα μιλήσουμε για τις αμερικανικές βάσεις. Την 5η 12 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα για τις αμερικανικές βάσεις. Και ο άνθρωπος που ξέρει το θέμα καλύτερα από όλους, νομίζουμε, στην Ελλάδα είναι ο συνάδελφος και συγγραφέας Κώστας Μαρδάς. Συνάδελφος του δημοσιογράφου. Ενώ Κώστα, έτσι, συγγραφέα δεν είμαι εγώ. Με το καλό. Λοιπόν, 70 χρόνια από την πρώτη συμφωνία για τις αμερικανικές βάσεις. Είσαι ένας δημοσιογράφος ο οποίος σε θυμάμαι από τότε που έγραφες το Έθνος. Αυτό το θέμα σου είχε κινήσει πάντα έτσι το ενδιαφέρον και ξετρύπωνες όπως πάντα όλες τις λεπτομέρειες. Αυτές οι βάσεις, αυτές οι συμφωνίες, Κώστα, μας έχουν προσφέρει τίποτα? Να ξεκινήσουμε πούμε λίγο ότι, ανάποδα, ναι. Ναι, ναι. Οι βάσεις μας έχουν προσφέρει, για να είμαι ιστορικά δίκαιος, την προστασία αλλά και την κυδαιμονία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα security δηλαδή, αλλά... Ένα security και θα δούμε μετά κατά πόσον προφυλάσσει πλήρως το στρατηγικό οικόπεδο η Ελλάς ή είναι μια κυδαιμονευτική παρέμβαση σε σχέση με την απειλή από την Τουρκία. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι το 1949, όπως ξέρει ο κόσμος, ελπίζω να το ξέρουν και οι νεότεροι, τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα και χάρη στη στρατιωτική και οικονομική και συμβουλευτική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ελλάδα δεν υπήχθη στο σταλινικό στρατόπεδο. Ιτήθηκε ο δημοκρατικός στρατός, κέρδισαν οι αστικοφιλελεύθερες δυνάμεις και αποδείχθηκε στην πορεία με την πτώση του κομμουνισμού ότι οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες τότε, του κέντρου και της δεξιάς, ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό δεν μειώνει τον ανιδιοτελή αγώνα των αριστερών αγωνιστών, που όμως αποδείχθηκε τελικά ότι πάλευαν για ένα σύστημα που θα ήταν εις βάρος και των ιδίων. Έχει σημασία, γιατί θέλω να δείξω το ιδεολογικό και μετά το στρατηγικό πλαίσιο, το γεωπολιτικό πλαίσιο. Πώς φτάσαμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ κτλ. Το 52, λοιπόν, το Φεβρουάριο του 1952, την ίδια μέρα μαζί με την Τουρκία μπήκαμε στο ΝΑΤΟ, γιατί για τους στρατηγικούς σχεδιαστές της Ουάσιγκτον, ο ελληνικός και ο τουρκικός χώρος είναι ενιαίος χώρος έναντι του κομμουνιστικού στρατοπέδου που ήταν τότε ισχυρό και είχε και κύρος, διότι χάρη στη Σοβιετική Ένωση και στην Αμερική στους Αγγλογάλους χτυπήθηκε και νικήθηκε τελικά ο ναζισμός. Το 1953 λοιπόν, στις 12 Οκτωβρίου, όπως είπες, 1953, πρωθυπουργός ο Αλέξανδρος Παπάγος του Εθνικού Συναγερμού φέρνει τις βάσεις στην Ελλάδα. Ως υποχρέωση νατοϊκή, αλλά οι συμφωνίες και η λειτουργία των βάσεων είναι πέρα από την συμμαχία του ΝΑΤΟ. Είναι καθαρός για αμερικανική δράση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένα όργανο του ΝΑΤΟ. Αυτό έχει σημασία. Κατά κάποιο τρόπο ξεπληρώσαμε, δίδοντας εθνική κυριαρχία στους Αμερικανούς, ξεπληρώσαμε τη βοήθεια που μας έδωσαν για την αντιμετώπιση του σοβιετικού ολοκληρωτισμού. Επιπλέον, το ξεπληρώσαμε και συμμετέχοντας η Ελλάδα στο εκστρατευτικό σώμα στην Κορέα. Ωραία, έτσι, 50-53, ο πόλεμος της Κορέας, δηλαδή δώσαμε αίμα. Είχαμε 300 νεκρούς αξιωματικούς και στρατιώτες. Το 1953 υπογράφεται η συμφωνία και έχω να τρέξει, έχω φέρει εδώ, θα κουράσω λίγο τους τηλεθεατές μας. Δεν τους κουράζεις. Έχω φέρει εδώ τα χαρτιά μου και τα ντοκουμέντα μου. Το άρθρο πρώτο της συμφωνίας λέει, δια του παρόντος η ελληνική κυβέρνηση εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να χρησιμοποιεί οδούς σιδηροδρομικάς γραμμάς και χώρους και να κατασκευάζει, να αναπτύσσει, να χρησιμοποιεί και να θέτει εν λειτουργία στρατιωτικά και βοηθητικά έργα εν Ελλάδη, τα οποία οι αρμόδιες αρχές των δύο κυβερνήσεων ήθελαν θεωρήσει κατά καιρούς ως αναγκαία για την εφαρμογή ή την παραγωγή εγκεκριμένων σχεδίων του ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν υπερβαίνουν μετά, όπως θα δούμε με τη χρήση τους, οι Αμερικανοί το πλαίσιο ΝΑΤΟ. Ένοπλη δυνάμεις των ΗΠΑ και το υπό των έλεγχων των υλικών δύναται να εισέρχονται, εξέρχονται, κυκλοφορούν, υπερίπτανται ελευθέρως εν Ελλάδη και στα χωρικά της ύδατα, υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε τεχνικής συνεννοήσεως. Το άρθρο 2 έχει
με τα σημερινά δεδομένα, αλλά και ίσως... Υπήρχε και άρθρο 2 μετά από εδώ υπήρχε ένα άρθρο που λέει ότι αν έφευγαν οι Αμερικάνοι από τις εγκαταστάσεις, η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να τους δώσει αποζημίωση. Ναι. Οι Ηνωμένε Πολιτείες θα αποζημιωθούν από την ελληνική κυβέρνηση δια την υπολοιπωμένη αξία εφόσον υπάρξει των δαπάνε των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής βάσει της παρούσης συμφωνίας αγοραστέντων, αναπτυχθέντων και κατασκευαστέντων έργων. Ποιος αντέδρασε τότε, ειδικά σε αυτό το άρθρο? Ο βουλευτής Χανίων του κόμματος των Φιλελευθέρων, Κώστας Μητσοτάκης. Μάλιστα. Που θεώρησε απαράδεκτη αυτή την δέσμευση και πρωτοφανή ακόμα και για τα συμμαχικά πλαίσια. Κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι ο όρος αυτός, ο οποίος καθώς τον γνωρίζω, δεν έχει προηγούμενο ισοδεμία ανάλληλων ανάλογων σύμβαση, δεν είναι δυνατόν να γίνει παραδεκτός από εμάς. Μάλιστα. Αυτή ήταν λοιπόν η συμφωνία του 1953. Πάμε στη συμφωνία του 1973. 20 χρόνια μετά λοιπόν. Δικτατορία Παπαδόπουλου. Ναι. Υπογράφεται ο ελιμενισμός του έκτου στόλου στην Ελευσίνα. Και το πρώτο στάδιο αφορούσε 6 αντιτορπιλικά στην Ελευσίνα, εγκατάσταση 2.000 στρατιωτικών και 1.200 μελών οικογενειών. Συνολικά 3.200 άτομα. Στο δεύτερο στάδιο ελιμενισμού θα προσετίθετο ένα αεροπλανοφόρο, δηλαδή 4.500 επιπλέον και 2.000 μέλη οικογενειών. Συνολικά 6.000 και πρόσωπα. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το ναυτικό των ΗΠΑ συμφώνησαν στη σύναψη της συμφωνίας, αφορούσε στην διαιτήση των ΗΠΑ παροχή διευκολύνσεων οικίου ελιμενισμού, home porting. Αυτές οι διευκολύνσεις, εδώ υπάρχει ένα θετικό παράδοξο, λέει θα χρησιμοποιούνται υπό του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών επιμισθώσει, πληρώνει ανίκιο δηλαδή. Μάλιστα, κάτι περνάμε λοιπόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το δικαίωμα επιλογής προς αγοράν των κινητών εγκαταστάσεων κατά οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της μισθωτικής περίοδου και προς μετακίνησή τους εκ της περιοχής ελιμενισμού. Γίνεται ακόμα πιο ρητή η διαδικασία αυτή. Η ελληνική κυβέρνηση ουδεμίαν υπέχει υποχρέωση προς αποζημίωση του δημοσίου των Ηνωμένων Πολιτείων δια την εναπομένουσαν αξία εγκαταστάσεων κατασκευαστισών υπό του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτείων ιδίες εξόδης. Μάλιστα. Καμιά φορά οι δικτάτορες είναι πιο απαιτητικοί απέναντι στους κηδεμόνες τους. Ναι. Και αυτές είναι οι αντιφάσεις στην ιστορία. Έχω καταγράψει στο βιβλίο μου βάσεις αίμα και πετρέλαιο. Αίμα και πετρέλαιο. Εκδόσεις... ναι. Το μείγμα είναι... Εκδόσεις Λιβάνη. Το 2003 το έβγαλε αυτό. Ναι. Και έχω μια... Προσέξτε, θα την πω κάπως πιο ακαδημαϊκή. Το πρώτο μου βιβλίο λέγεται «Η Ελλάδα στα δίχτυα των βάσεων». Αλλά είναι εδώ μια καταγραφή με τεχνοκρατικό τρόπο με τα υπέρκετα κατά των βάσεων. Ναι. Επισημαίνω και παραμένω στη θέση ότι είναι παράδοση ή παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας μέσα από μια συμφωνία βέβαια. Είπε λοιπόν τότε ο εκπρόσωπος ο Βίρον Σταματόπουλος ότι ο έκτος στόλος όταν μπαίνει στη Μεσόγειο αποτελεί δύναμη υποδιάθεση που σημαίνει ότι υπάγεται εν καιρό ειρήνης υπό εθνική διοίκηση, δηλαδή υπό την διοίκηση των ΗΠΑ, αλλά μπαίνοντας στη Μεσόγειο είναι δύναμη διάθεση στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Πέφτει η Χούντα λοιπόν και πάμε, έρχεται η μεταπολίτευση και από ό,τι βλέπω εδώ στις σημειώσεις σου πάμε στο 1976. Ναι, πάμε στο 1976, να πω πρώτα ότι 1974, στις 14 Αυγούστου, έχουμε τον Ατήλα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, επικεφαλής της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας, μας βγάζει από το ΝΑΤΟ. Ήταν μια λανθασμένη κίνηση, γιατί χάσαμε, όπως ξέρεις, την επιχειρησιακή ευθύνη του εναερίου χώρου. Αυτό το έλεγαν, ξέρεις, πάντοτε. Δεν τολμούσαν να το πούν ανοιχτά οι άνθρωποι, αλλά η αξιωματική του ναυτικού. Και μάλιστα όταν τον. Και κάπως σοκαριζόμασταν εμείς τότε πιο νέοι, πιο πιτσιρικάδες, είχαμε μια άλλη νοοτροπία και μας έλεγαν εξωτερικό ναυτικό ήταν λάθος. Και τον Οκτώβριο του 1980 που επέστρεψε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, επέστρεψε χωρίς να πάρει πίσω την ευθύνη του εναερίου χώρου. Αυτό ήταν ένα τρομερό λάθος, αλλά επειδή έχει μια ασυλία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από αριστερούς, δεξιούς και κεντρώους, δεν επισημαίνεται. Ναι, αν το κάνει αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου, δημαγωγός και λαϊκιστής, εισαγωγικά και χωρίς. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έτσι, θα τον είχαμε για έπαιξε το. Έπαιξε με το συνέστημα εδόλιο τότε ο Εθνάρχης και όχι με την ουσία. Ναι, και το έκανα, λέει, για να τη βγω από αριστερά στον Ανδρέα. Ναι. Δηλαδή μια καθαρά λαϊκιστική κίνηση ή κίνηση διαμαρτυρίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ναι.
Έχουμε λοιπόν το 1974, έρχεται μετά το 1976 και γίνεται η κρίση του χώρα. Πριν όμως η κρίση του χώρα γίνεται τον Αύγουστο του 1976. Τον Απρίλιο, μετά από διαπραγματεύσεις που ήταν σκληρές, εδώ θέλω να είμαι δίκαιος με τον Καραμαλή. Ναι. Ο Καραμαλής το Φεβρουάριο του 1975 ξεκινάει διαπραγματεύσεις και λέει στους Αμερικάνους: ξεκινάμε διαπραγματεύσεις, αλλά θα φύγετε από την Ελευσίνα. Μάλιστα. Ο Καραμαλής είναι ο πρώτος και ο μόνος που ακύρωσε, που έδιωξε βάσεις δηλαδή. Μιλάμε τώρα για 6.000 που ήταν το σχέδιο, εκτός τόλος, ο πανίσχυρος εκτός τόλος. Αλλά τι έγινε τότε, θα θυμάσαι, υπήρχε τέτοια ηφαιστειακή έκρηξη του ελληνικού αντιαμερικανισμού, όπου οι Αμερικάνοι έλαβαν υπόψη τους και τον ύπουλο ρόλο τους, δεν το ομολόγησαν ποτέ, στην απόβαση του Ατίλα. Ναι. Και έτσι, βλέποντας αυτή την αντίδραση του Καραμαλή που έβγαλε την Ελλάδα από τον ΝΑΤΟ και την ομοθυμία όλων των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων εναντίον αυτής της επεκτατικής πολιτικής των ΗΠΑ στον κόσμο και ειδικώς τη στάση τους, τη ρευμενή στάση υπέρ της Τουρκίας, έβαλαν νερό στο κρασί τους και αποδέχθηκαν την αποχώρηση από την Ελευσίνα. Τη μη εξέλιξη αυτής της διαδικασίας της κατάστασης. Υπογράφεται λοιπόν ένα κείμενο αρχών για μια νέα συμφωνία 15 Απριλίου του 1976. Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο Κίσιγκερ, και λέει: κάθε εγκατάσταση δέχθηκε να είναι ελληνική στρατιωτική εγκατάσταση με Έλληνα διοικητή. Αυτή η παραχώρηση είναι πολύ σημαντική. Στην πορεία όμως, 80, στις ειδικές διαπραγματεύσεις τεχνοκρατικές, αρνήθηκαν να υπάγεται το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ υπό Έλληνα διοικητή. Διότι αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο, έτσι. Ναι. Άλλη λοιπόν έννοια δίναμε εμείς επί κυβερνήσεως Ράλι το 80 στην έννοια του διοικητή και άλλη έδιναν οι Αμερικανοί. Κάθε εγκατάσταση, λέει η συμφωνία αυτή, θα είναι ελληνική στρατιωτική εγκατάσταση με Έλληνα διοικητή, όπως είπα, θα υπάρχει συμμετοχή του προσωπικού μέχρι ποσοστό 50%, 50% Έλληνες, έτσι. Θα συμφωνηθεί κοινό πρόγραμμα χρήσης και συμμετοχή στις πληροφορίες. Ό,τι συνελέγεται θα το είχαμε και εμείς στα ραντάρ μας και στις άλλες εγκαταστάσεις. Η συμφωνία ήταν 4 χρόνια και θα υπάρχει πρόβλεψη για τον τερματισμό της πριν από τη λήξη της, καθώς και για την ανανέωσή της. Δηλαδή δέχθηκαν εδώ ότι θα βάλουν ρητός μια διάταξη πως κάποτε θα αποχωρούσαν. Ακούγεται πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες. Μα τεχνοκρατικά ήταν πολύ καλύτερη από τη συμφωνία του 83 επί Ανδρέα Παπανδρέου. Και τα εξηγώ στο βιβλίο μου, τα υπέρ και τα κατά. Γιατί η συμφωνία του Ανδρέα ήταν 5 ετής, 17 μήνες διαδικασία απομάκρυνσης και ουσιαστικά ήταν μια έντεχνη συμφωνία παραμονής. Εδώ λοιπόν στο κείμενο αρχών του 1976 συμφωνείται και το περίφημο 7-10. 7 όπλα εμείς, 10 η Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση όμως δέχθηκε να αποκλειστούν ορισμένοι χώροι, απόρριτοι χώροι στη βάση των γουνών Ηρακλείου από τη δυνατότητα εισόδου του Έλληνα διοικητή. Μάλιστα. Και από την κοινή χρήση των πληροφοριών. Δεν μπορεί να μπείτε παντού. Ναι. Στους ειδικούς χώρους έμπαιναν ειδικώς διαπιστευμένοι, ακόμα και οι Αμερικανοί. Σε αυτή τη συμφωνία λοιπόν υπάρχει μια σημαντική επιστολή του Κίσιγκερ, την οποία απευθύνει στην ελληνική κυβέρνηση και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιταχθούν ενεργώς και ανεπιφυλάχτως σε κάθε αναζήτηση υπό εκατέρας πλευρά στο Αιγαίο στρατιωτικός επιλύσεως των διενέξεων. Δηλαδή με απλά λόγια τι λένε. Δεν θα επιτρέψουμε πόλεμο στο Αιγαίο. Είναι η μοναδική φορά που περιλαμβάνεται τέτοια εντός εισαγωγικών δέσμευση σε συμφωνία. Είναι η μοναδική που περιλαμβάνεται σε επιστολή η οποία ενσωματώθηκε στην συμφωνία. Σε κάποιο έγγραφο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Προηγουμένως, με την υπαγωγή μας, όπως είπα, στο δόγμα Τρούμαν, με την ένταξή μας στο ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν την Ελλάδα, τα σύνορά της, έναντι του κομμουνιστικού κινδύνου. Έτσι είναι το άρθρο 5 που σημαίνει ότι αν δεχόμαστε επίθεση από κάποια χώρα της Ομοσπονδίας της Βαρσοβίας ή την Ρωσία, μεμονωμένως η Σοβιετική Ένωση, είχαν δεσμευτεί ότι θα έρχονταν εδώ να μάχονται για τον υπέρ των συνόρων. Για τον κομμουνιστικό κίνδυνο δεν ήταν υπάρχει πια. Ξεκάθαρη. Ναι. Γενικά όμως, επειδή είμαστε χώρα υπό το ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί ανέλαβαν και την ευθύνη
παρέλαβαν τον φάκελο κηδεμονίας από τους Άγγλους, ναι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα στρατηγικά τους κηδεμοναυτικά συμφέροντα στην Μεσόγειο. Έτσι, η Αγγλία μας είχε υπό την εγγύησή της από τη Συμφωνία Ανεξαρτησίας του 1830. Το 1947 λοιπόν μας παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν εδώ όμως για πρώτη φορά γίνεται ρητή αναφορά σε αυτή την επιστολή, η οποία συνεχίζεται μετά. Όχι στη Συμφωνία του 1983, ο Ανδρέας είπε δεν θέλω τέτοιες εγγυήσεις. Μετά όμως στη διαπραγματεύση του 1987 τις δέχτηκε. Έχουμε περάσει στην εποχή του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, και μάλιστα να φύγουν οι βάσεις του θανάτου. Έχουμε λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, στην κρίση του χώρα τον Αύγουστο mm-hmm. του 1976, εκεί η Αμερική παίρνει ουδέτερη στάση. Δεν δέχεται το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της εδώ στα 12 μίλια. Παρεμβαίνει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και μας σωθεί να κάνουμε προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητώντας ασφαλιστικά μέτρα. Απορρίφθηκε αυτό. Προσέφυγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Μετά από 2 χρόνια το δικαστήριο κήρυξε αυτό αναρμόδιο. Εν τω μεταξύ, Νοέμβριο του 1976, Ντεμιρέλ Καραμαλής συμφωνεί το πρωτόκολλο της Βέρνης και λέει: «ΟΚ, για να αποφευθεί η ρήξη, ούτε εμείς ούτε εσείς θα κάνουμε έρευνες ή γεωτρήσεις στο Αιγαίο, στην Υφαλοκρηπίδα». Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι ένα πάγωμα, ένα γκριζάρισμα, μια ουδετεροποίηση, μια αδρανοποίηση της ενδυνάμει κυριαρχίας μας ή του δικαιώματος, κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, έτσι. Ναι. Βέβαια, το θετικό ποιο είναι? Ότι επιτράπει η ανάφλεξη. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι το θετικό που μας μένει σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά... Αυτό είναι το θετικό της κηδεμονίας, ναι, λέω εγώ. Ναι, της κηδεμονίας, το λες πιο μα, ναι. Έχουμε λοιπόν την κυβέρνηση του 1981, Ανδρέας Παπανδρέου, που ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις και το 1983 γίνεται συμφωνία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε τη συμφωνία ότι υπάρχει μια 5 ετής πράγματι διάρκεια απομάκρυνσης και όχι παραμονή των βάσεων, έτσι το είπε. Αυτό το είπε στην πολιτική ενημέρωση. Ναι. Δεν υπάρχει όμως τέτοια διαδικασία. Υπάρχει διαδικασία 17μηνη απομάκρυνσης, αλλά στο τέλος δεν έγινε αυτό. Αποσύνδεση των βάσεων από την αντίληψη ότι εξυπηρετούν συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Αυτό είναι θετικό. Δέσμευση των Αμερικανών ώστε να περιορίζονται οι βάσεις για αμυντικούς σκοπούς, αλλά αυτό δεν μπορεί να επαληθευθεί, γιατί πολλές φορές υπερεύησαν αυτό το όριο. Εδώ κατάφερε ο Ανδρέας μια πολύ σημαντική διάταξη. Λέει, υπάρχει μια αναγνώριση του δικαιώματος της χώρας μας να αναστέλει οποιαδήποτε δραστηριότητα των βάσεων όταν η Ελλάδα θα επικαλεστεί δικαίωμα εθνικής ασφαλείας. Τήρηση της ισορροπίας 7:10, κατάργηση του καθεστώτος της ετεροδικίας που ίσχυε, ναι, με τη συμφωνία, ναι, του 1956, δηλαδή που δικαζόταν οι Αμερικανοί όχι από τα ελληνικά δικαστήρια αλλά από τα δικαστήρια των ΗΠΑ, τους δίναμε. Μετά επί Γιώργου Παπανδρέου ξαναπήραν την ετεροδικία. Ναι, ναι. Και το 1987, στην κρίση του Μαρτίου του 1987, ο Ανδρέας αποφασίζει να κλείσει τη βάση της Νέας Μάκρης, ναι, κάνοντας χρήση αυτής της διάταξης, λέγοντας ότι εγώ πάω για ρήξη με τους Τούρκους και οι Αμερικάνοι πιθανότατα μέσω της Νέας Μάκρης να μου στραβώσουν, ναι, τα ραντάρ και να κατευθύνουν προς τη Μέση Ανατολή τα αεροπλάνα μου. Η βάση δεν έκλεισε ούτε ένα λεπτό. Ήμουν τότε συντάκτης, πολιτικός και κοινοβουλευτικός συντάκτης στο Έθνος. Και θυμάμαι τον απεσταλμένο, τον συνάδελφο Κώστα Ντελέζο, ο οποίος πήγε έξω από τη βάση. Υπήρχαν δημοσιογράφοι όλο το βράδυ μέχρι το πρωί. Η βάση, όπως τους είπε και ο αξιωματικός υπηρεσίας, δεν έκλεισε ποτέ. Όλα καλά πάνε. Και σε λιγότερα από 24 ώρες ανέστειλε η ελληνική κυβέρνηση την απόφασή της, τη ρητορική για κλείσιμο της βάσης, διότι είχε πέρθει αποκλιμάκωση, διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου πράγματι αυθεντικά κινητοποίησε τον λαό και τον στρατό 3 μέρες, τον Μάρτιο του 1987. Αλλά ήδη από τις 29 Μαρτίου, όπως αποδεικνύω στο βιβλίο μου με έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών, ξεκίνησε ανταλλαγή non-papers, ανεπισήμων εγγράφων με τον ΟΣΑΛ και δέχθηκε να σταματήσει και εκείνος τις έρευνες και τις γεωτρήσεις στο Αιγαίο, στην Υφαλοκρηπίδα, και επιπλέον ικανοποίησε το αίτημα της Τουρκίας και ακύρωσε τη γεώτρηση που είχε ξεκινήσει η καναδική εταιρεία Denison στο Μπάμπορα, περιοχή Μπάμπορα, στα 10 μίλια έξω από τα χωρικά ύδατα της Θάσου. Nice. Και δεσμεύτηκε να πάει στον Ταβός και να ξεκινήσει διάλογο για τα θέματα που έθετε
η Τουρκία. Αυτό είναι μια μεγάλη υποχώρηση του Ανδρέα σε σχέση με τις ρητορικές του διακηρύξεις. Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε την συμφωνία της Βέρνης και πάγωσε το δικαίωμά μας για γεωτρήσεις, ο Ανδρέας Παπανδρέου χαρακτήρισε απεμπόληση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δηλαδή είναι μια βαριά κουβέντα. Ο ίδιος όμως, προκειμένου και επίσης να αποφύγει τον πόλεμο, γιατί μείναμε μόνοι μας, ούτε η Ρωσία μας υποστήριξε, ούτε η Βουλγαρία όπου πήγε ο Καρλός Μπούλιας, η Βουλγαρία έκανε μια ουδέτερη δήλωση υπέρ της ειρήνης. Και καμιά χώρα της ΕΟΚ δεν είπε ότι θα στείλει εδώ στρατεύματα για να μάχεται υπέρ των ελληνικών συνόρων. Μείναμε στον αέρα. Και αναγκάστηκε ο Ανδρέας, για λόγους ρεαλισμού, να κάνει πίσω. Η νίκη ήταν νίκη στον αέρα, ήταν νίκη ρητορική. Υπάρχει μεγάλη πασόκικη μυθολογία. Τα λέω χωρίς να μειώνω το δυναμικό ρόλο του Ανδρέα απέναντι στους Αμερικανούς. Επικοινωνία υπήρχε πάντα στην πολιτική, αλλά υπήρχε και πολιτική τότε. Δεν υπήρχε μόνο επικοινωνία. Κυρίως πολιτική. Κυρίως πολιτική. Το Ζιβάγκο ήταν δευτερεύον. Αυτό που κυριαρχούσε ήταν οι διακηρυκτικές θέσεις του Ανδρέα για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, για την καταγγελία του Συμφωνία των Βάσεων, για ειδική σχέση με την ΕΟΚ. Και θυμάμαι τότε, μάλιστα, ο Ανδρέας, μετά την κρίση του χώρα, σε μια συνέντευξή του στην Καθημερινή, είχε ζητήσει την Ελλάδα να μπει στο κλαμπ των χωρών με πυρηνικά όπλα. Να. Και να τα αποκτήσουμε, λέει, έστω και με ανορθόδοξο τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, πού κρατάμε, τελειώσαμε τη... Πάμε στο 1990. Μάλιστα. Πατήρ Μητσοτάκης. Πατέρας Κώστας Μητσοτάκης, ο οποίος από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Ράλι, 1981, όταν έβλεπε ότι η Τουρκία είχε στυλώσει και έλεγε «θέτω βέτο για την επανένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ», κάλεσε επισήμως τον Αμερικάνο πρεσβευτή και ο Ράλης ο Πρωθυπουργός. Τα λέει ο ίδιος στο βιβλίο του «Ώρες Ευθύνης». Και λέει, με άγριο τρόπο του είπα, αν δεν πιέσετε την Τουρκία να άρει το βέτο να ξαναμπούμε στο ΝΑΤΟ, οι βάσεις σας θα φύγουν. Άλλο ένα ιστορικό παράδοξο, Μητσοτάκης Κώστας Γεώργιος Ράλης, απειλή για εκδίωξη βάσεων. Τελικά η Αμερική πίεσε την Τουρκία, η Τουρκία ήρε το βέτο και ξαναμπήκαμε στο ΝΑΤΟ με αυτή τη μαύρη τρύπα όμως στην επιχρησιακή ήδη χαμένη. Λοιπόν, το 1990 ο Κώστας Μητσοτάκης δεν είχε πολλή δουλειά να κάνει. Καταρχήν είχε διακηρυγμένη φιλοαμερικανική θέση, φιλοϊσραηλινή και αντιαραβική. Ο φιλοαραβισμός του Ανδρέα μπορεί να ήταν δίκαιος απ' άψη του διεθνούς δικαίου, αλλά ήταν υπερβολικός. Είμαστε η πιο φιλοαραβική χώρα, περισσότερο και από τις αραβικές χώρες. Αυτά τα μείωσε ο Μητσοτάκης και τα έκοψε. Ο Μητσοτάκης πήρε ουσιαστικά το προσχέδιο συμφωνίας που είχε κάνει ο διαπραγματευτής, ο κορυφαίος διπλωμάτης Ζαχαράκης, τον οποίον όρισε ο Ανδρέας για μια νέα συμφωνία. Δηλαδή, ενώ υπήρχε συμφωνία υποτίθεται απομάκρυνσης, ο Ανδρέας, επί μηδενικής βάσεως, ξεκίνησε νέες διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία, είχε πει τότε, που θα έχει όρους που μας συμφέρουν, η οποία συμφωνία θα ετίθετο υπό την κρίση του ελληνικού λαού για δημοψήφισμα. Ήρθε το σκάνδαλο Κοσκοτά ή η σκανδαλολογία Κοσκοτά, όπως θέλει κανείς το λέει. Υπήρξε ένταση πέρα από τα όρια, ούτε το Νταβός προχώρησε. Αρρώστησε ο Ανδρέας, πήγε στο Χέρφιτ, σταμάτησαν όλα αυτά. Όμως το σχέδιο παρέμεινε για μια νέα συμφωνία και πράγματι ο Μητσοτάκης προχώρησε μια νέα συμφωνία. 1998, 1998, 8 χρόνια. Ναι. Είναι μια μεγάλη περίοδος. Και είναι μια αβάντη για τους Αμερικανούς, γιατί ξέρουν ότι θα έχουν για 8 χρόνια τουλάχιστον τις βάσεις τους και μπορούν να κάνουν επενδύσεις και νέα έργα. Ο Μητσοτάκης δέχθηκε να μπει ο όρος ότι οι Αμερικάνοι θα παρέμβουν σε περίπτωση πολέμου στο Αιγαίο. Με αυτή την ουδέτερη, μάλλον διτή αναφορά. Θα παρέμβουν ακόμα και αν εμείς επιτεθούμε. Ναι. Προκειμένου να αμυνθούμε απέναντι σε μια επικείμενη τουρκική επίθεση και θα παρέμβουν οι Αμερικανοί όταν θα κάνουν μια επιχείρηση επιθετική οι Τούρκοι. Αυτή η αμφίσιμη διατύπωση είναι υπέρ μας και κατά μας.
Είπε λοιπόν ο Μητσοτάκης ότι κατοχυρώνονται οι ελληνικές θέσεις στο Αιγαίο με δέσμευση των ΗΠΑ ότι θα αντιταχθούν σε απόπειρα ένοπλης επίθεσης, χρήση των εγκαταστάσεων για σκοπούς άμυνας, πιστοποίηση και έγκριση από τις ελληνικές αρχές του εξοπλισμού των βάσεων. Αυτό είναι ένα σημαντικό άρθρο. Για κάθε εγκατάσταση πρέπει να παίρνουν την άδεια της ελληνικής κυβέρνησης. Και υπήρχε δυνατότητα επιθεώρησης. Δηλαδή οι Αμερικάνοι έπρεπε να στείλουν μια λίστα με οπλισμό και εξοπλισμό που είχαν σε κάθε βάση. Αυτό εφαρμόστηκε. Δικαίωμα ελέγχου των χώρων από τον Έλληνα αντιπρόσωπο, αντιπρόσωπος τώρα είναι πια, όχι διοικητής, αλλά εξαιρείται ακόμα και ο Έλληνας αντιπρόσωπος να μπει στους κρυπτογραφικούς απόρριτους χώρους. Δυνατότητα λήψης περιοριστικών μέτρων σε περίπτωση εθνικής ανάγκης, αυτή η θέση της Πασοκικής Συμφωνίας πέρασε και στη Συμφωνία τη Μητσοτακική, πρόνοια μονομερούς καταγγελίας ή παράτασης πέραν των 8 ετών, ισορροπία 7 προς 10 και κατάργηση της νέας μάκρης και του ελληνικού. Όχι κατάργηση, οι Αμερικάνοι έφυγαν για λόγους εξυγχρονισμού και αναδιάταξης. Η τεχνολογία προχωρούσε, όλα αυτά δεν ήταν ίσως πλέον τόσο χρήσιμο όσο παλαιότερα. Λοιπόν, επιβολή λοιπόν περιορισμών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Και θέλω να αναφέρω με βάση τα άρθρα της συμφωνίας, για να ξέρουν οι τηλεθεατές μας τι κάνουν αυτές οι βάσεις. Ναι. Θα πω για την αποστολή της Σούδας. Λέει, από ό,τι φάνηκε αργότερα στις πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή, πολλά κάνουν. Θα αναφέρω στοιχεία. Θα δείξω ότι η βάση δεν είναι ανθόκηπη και λαχανόκηπη. Ναι. Είναι πολεμικές εγκαταστάσεις. Η Σούδα λοιπόν, τι λέει η συμφωνία, τι κάνει. Έχει λειτουργίες πτήσεων, συντήρηση και υποστήριξη των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας, αεροσκαφών αναγνώρισης των Ηνωμένων Πολιτειών και εκτέλεση επεξεργασίας στοιχείων εδάφους. Άλλο, συντήρηση και υποστήριξη αερομεταφορών, εφοδιαστική υποστήριξη, χρησιμοποίηση του αεροδρομίου ως εναλλακτικού για αεροσκάφη των αεροπλανοφόρων, περιοριζόμενη υπό κανονικές συνθήκες σε 15 ημέρες μηνιαίως, λαμβανομένων υπόψη κατά των δυνατών των επισήμων ελληνικών εορτών και Σαββατοκύριακων. Εδώ δηλαδή μπήκαν κάποιοι όροι που είναι θετικοί. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί η Αμερική να πει θα προσγειώνομαι κάθε τρεις και λίγο, έτσι, διότι ο αεροδιάδρομος της Σούδας, ο διάδρομος, χρησιμοποιείται και από την ελληνική πλευρά. Ναι. Άλλο που κάνει η Σούδα, εναποθήκευση, συντήρηση και συναρμολόγηση πρωτοποθετουμένων αποθεμάτων ναρκών για την υποστήριξη του έκτου στόλου, επικοινωνίες κλπ. 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 Όταν λοιπόν ίσχυε αυτή η συμφωνία, το 1996 έχουμε την κρίση των Ημείων. Οι Αμερικάνοι, δεσμευμένοι από αυτή τη συμφωνία, παρεμβαίνουν να μας ξεχωρίσουν για να αποτραπεί ο πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με επίκεντρο τα Ημεία. Τι κάνει όμως ο Κλίντον? Αντί να πει στους Τούρκους φύγετε από την ελληνικότατη βραχονισίδα, είπε Έλληνες φύγετε από την βραχονισίδα, Τούρκοι φύγετε από την βραχονισίδα. Σφράγισε το κεφάλαιο γκρίζες ζώνες. Από τότε λοιπόν η Τουρκία θέτει το θέμα των γκρίζων ζωνών, της αδιευκρίνησης κυριαρχίας εκατοντάδων και χιλιάδων νησίδων και νησιών στο Αιγαίο. Και μάλιστα στις 8 Φεβρουαρίου του 1996, δηλαδή λίγες μέρες μετά την αποκλιμάκωση, που αναγκαστήκαμε να αποσύρουμε αεροναυτικές μας δυνάμεις και τους καταδρομείς μας, έτσι. Δηλαδή η Ελλάδα τότε ήταν μειωμένης κυριαρχίας, με πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη. Το State Department τι λέει λοιπόν σε ερώτηση Ελλήνων δημοσιογράφων? Δεν αναγνωρίζομαι ούτε ελληνική, ούτε τουρκική κυριαρχία στα Ήμια, καθώς και σε απροσδιόριστο αριθμό βραχονισίδων σε όλο το Αιγαίο. Είχαμε τους τρεις ήρωες νεκρούς μας, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε αυτή τη ζημιά με τις γκρίζες ζώνες. Βεβαίως η κυβέρνηση Σιμίτη είπε ότι δεν αναγνωρίζει γκρίζες ζώνες και ότι μάχεται υπέρ της ελληνικής κυριότητας των Ημείων. Αλλά δεν έκανε τίποτα για να επιβεβαιώσει την κυριαρχία μας στα Ήμια, όπως δεν έκανε και καμία κυβέρνηση από τότε μέχρι σήμερα κάποια ενέργεια, εκτός για να είμαι δίκαιος, ο Υπουργός Άμυνας επί ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάνος Καμένος, πήγαινε με το ελικόπτερο, έριξε το στεφάνι. Άρα λοιπόν, θέλω να δείξω
τι είναι αυτές οι δεσμεύσεις ότι θα παρέμβουν οι ΗΠΑ και θα αποτρέψουν. Δεν υπάρχουν. Και όχι μόνο δεν υπάρχουν, και όταν υπήρξαν ήταν εις βάρος μας. Ακριβώς. Βέβαια, ο άλλος θα μπορεί να πει ότι ξέρεις, αποφύγαμε τον πόλεμο. Μα συνεχώς για να αποφύγουμε τον πόλεμο, ναι, κάνουμε πίσω. Χάνεις κάτι πάντως. Ο λιγός μας πρέπει να ξέρει ότι για να μην κάνουμε πίσω πρέπει να είναι έτοιμος για θυσίες. Βλέπει κανείς τέτοιο κλίμα. Έχει δει κανείς μια διαδήλωση των Ελλήνων νεολαίων ή της φοιτητικής νεολαίας υπέρ του Αιγαίου, υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας? Όχι. Έτσι. Τώρα πάμε στο 2015-2019, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ναι. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει τρεις νέες βάσεις που δεν πέρασαν με νόμο από τη Βουλή. Αυτό είναι μια ιδεολογική ανακολουθία, να το πω έτσι με τριοπάθεια. Κάποιοι θα πούνε ότι είναι ιδεολογική προδοσία και κάποιοι άλλοι θα πούνε ότι είναι ένας ρεαλισμός. Απέφυγε ο Τσίπρας στη ρήξη με τους Ευρωπαίους όσον αφορά το μνημόνιο το οποίο δέχθηκε. Που το μνημόνιο είναι υποταγή στην κυριαρχία του Βερολίνου και των δανειστών. Και όπως ξέρεις καλύτερα από όλους μας, αυτό είχε δραματικές επιπτώσεις στον εξοπλισμό του στρατού μας. Γιατί 10 χρόνια δεν κάναμε εξοπλισμούς να περισσέψουν δισεκατομμύρια για να δώσουμε στους δανειστές. Είπε λοιπόν ο Τσίπρας ότι okay, θα δώσω τρεις βάσεις. Επέκταση της Σούδας, αυτό συμφωνήθηκε στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο τον Οκτώβριο του 2017. Του δώσαμε και τον εξυγχρονισμό των F-16, όταν μην τα ξεχνάμε. Και μάλιστα, γιατί είναι λεφτά. Πολύ σωστά, καμαρώνοντας ο Τραμπ, εκεί στον κήπο του Λευκού Οίκου, είπε ότι πήρα για τους Αμερικάνους εργαζόμενους 1,5 δισεκατομμύριο εξυγχρονισμό των ελληνικών αμερικανικών F-16. Γελάω γιατί αυτό έγινε με τον Τραμπ και τον Τσίπρα, πολύ σωστά το θυμήθηκες. Λίγα χρόνια μετά είχαμε την κυρία Παρλή, την Γαλλίδα Υπουργό Άμυνας τότε, να πανηγυρίζει ότι η Ελλάδα εξασφάλισε θέσεις εργασίας στα γαλλικά ναυπηγεία. Δηλαδή είναι μεγελάς και να κλείσει. Με ελάχιστη εγχώρια συνεισφορά των αμυντικών βιομηχανιών και για τις Μπελαρά και για τα, και τα Ραφάλ. Τουλάχιστον ξέρω ότι για ένα μέρος του F-16 διεθνούς παραγωγής το συναρμολογούμε, το κατασκευάζουμε στην ΕΑΒ. Την οποία την έχουμε καταλήψει. Οι τεχνικές δυνατότητες είναι τεράστιες. Έχουμε κορυφαίους ειδικούς, αξιωματικούς και τεχνικούς. Αλλά 10 πρωθυπουργοί από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα και καμία 25αρία Υπουργοί Άμυνας δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν στην Ελλάδα με αυτές τις αμυντικές συμφωνίες που διαβάζω εδώ. Δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν επάρχεια αμυντικής βιομηχανίας. Διότι εμείς καλύπτουμε μόνο κατά 10% του εξοπλισμού μας. Και οι Τούρκοι κατά 80%. Η Τουρκία 75-78 όταν το Κογκρέσο επέβαλε εμπάρκο για την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο, κλείσαν 25 βάσεις πληροφοριών, ραντάρ. Ναι. Και από τότε ξεκίνησαν σιγά σιγά την υποδομή για τουρκική αυτοδύναμη αμυντική βιομηχανία. Ναι. Αυτή είναι οι πολιτικές μας ηγεσίες. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή είμαστε όλοι μας. Ναι. Εδώ θα μου τρέψει να πω δικό μου το σχόλιο. Δεν υπάρχει το φιλότιμο. Έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο ναυτιλιακό και πανηγυρίζουμε γι' αυτό. Και δεν υπάρχει το φιλότιμο να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία. Επειδή το αναφέρω, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, πολύ σύντομα, να δω πού θα συντηρεί το στόλος. Μένουμε εδώ και θα το. Τώρα, εκεί η Ελευσίνα κλπ. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μεγάλο θέμα και θα το βρούμε μπροστά μας. Ο εμπορικό στόλος κάνει εκεί οι επισκευές. Το λέω, ρε παιδί μου, ότι θα μπορούσε 10 εφοπλιστές να μαζευτούν και να λειτουργήσουν και τα δύο ναυπηγεία, να το κάνουν ένα ναυπηγείο και να λειτουργήσει. Δεν μπορεί η Τουρκία να παραδίδει κορβέτες στο Πακιστάν. Έχουμε 5.000 ελληνικά πλοία. Ο ελληνόπτιο στόλο είναι δυνάμεως 5.000. Και σε κατάσταση πολέμου, παγκοσμίου πολέμου, υπάγεται στη διοίκηση του ΝΑΤΟ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και μόνο ο, άντε να είναι 700 πλοία με ελληνική σημαία, έτσι. Και η συνεισφορά των εφοπλιστών μας που έχουν 48 φορολογικές απαλλαγές, κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα με τον νόμο 2687 του 1953, τον οποίο διατήρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τη συνταγματική αναθεώρηση που έκανε, οι εφοπλιστές μας λίγα έχουν συνεισφέρει στην εθνική άμυνα, πλην ορισμένων εξαιρέσεων όπως είναι ο Λασκαρίδης, ναι, με τις δωρεές. Ναυτικό. Βέβαια, εγώ είμαι από τη Χίο και μιλάω με εφοπλιστές, ναι, πατριώτες,
και με ναυτικούς και με εμποροπλοιάρχους, τι λένε, δεν έχουν εμπιστοσύνη στις πολιτικές ηγεσίες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί παλιά έχουν δώσει χρήματα και δεν ξέρουν πού πήγαν. Μάλιστα. Έτσι. 15-19 λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να υπογράψει, κάνει μια συμφωνία δίνοντας τις τρεις βάσεις. Τεχνικές συμφωνίες. Την Αλεξανδρούπολη που είναι πάρα πολύ σημαντική όπως αποδεικνύεται. Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκιο. Στεφανοβίκιο στο Βόλο και στη Λάρισα τα υπτάμενα. Πλημμύρισε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Και δεν ξέρουμε. Όχι, οι Αμερικανοί είχαν φύγει. Οι Αμερικανικές διευκολύνσεις τι γίνονται εκεί. Οι Αμερικανικές διευκολύνσεις τελειώσαν εκεί, αλλά έχουν την Μαθία, έχουν την Αλεξανδρούπολη. Κάπως θα τα βολέψουν οι Αμερικανοί. Χωρίς νόμο λοιπόν δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπα, εξήγησα και ναι. τις δύο πλευρές. Και βέβαια η Αμερική δεν συγκράτησε. Παρά από αυτές τις τρεις βάσεις, δεν συγκράτησε την Τουρκία στην επιθετικότητά της. Όχι. Στην περίοδο 2015-19 είχαμε 50% αύξηση των παραβιάσεων στον αέρα, είχαμε 500% αύξηση των παραβιάσεων στη θάλασσα, είχαμε αμφισβήτηση των ημείων 29 Ιανουαρίου του 2017, όταν ο ΑΚΑΡ, περιστοιχιζόμενος από τους αρχηγούς των κλάδων, επέβλεψε περικύκλωση με δύο λέμβους καταδρομέων, περικύκλωση των ημείων για 5-7 λεπτά. Βεβαίως τα ελικόπτερά μας πετούσαν, ναι. ήταν υπό τον έλεγχό μας, αλλά η παραβίαση της κυριαρχίας μας με τέτοιο θεαματικό τρόπο είναι εξοργιστική. Λοιπόν, για να έρθω τώρα στη συμφωνία, την ισχύουσα. 2019 έχουμε κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνει το 19 και μετά τον Οκτώβριο του 21 δύο τροποποιήσεις πολύ σημαντικές. Καταρχάς περνάει και σε αυτή την ισχύουσα συμφωνία η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα παρέμβουν σε περίπτωση πολεμικής ενέργειας στο Αιγαίο και έχει σημασία η διατύπωση. Δεσμεύθηκαν να στηρίξουν την ελληνική ασφάλεια, κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα. Δηλαδή, άμα τα διαβάσει αυτά κανείς, λες, τελειώσαμε. Αλλά η δέσμευση αυτή δεν έχει στρατιωτική ρήτρα. Ενώ η συμφωνία με τη Γαλλία είναι ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής, έχουν δεσμευτεί εδώ, με όρους βέβαια, οι Γάλλοι να μας στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις και να μάχονται υπέρ της Ελλάδας. Αυτό δεν έχουν δεσμευτεί οι Αμερικανοί. Η δέσμευση είναι πολιτικοδιπλωματική. Εωρείται φυσικά η στρατιωτική τους δύναμη, έτσι, αλλά δεν είναι δέσμευση υποστήριξη των συνόρων. Είναι δέσμευση που θα στηρίξουν μια χώρα του ΝΑΤΟ να μην υποστεί καμιά μεγάλη ζημιά. Η μεγάλη όμως τροποποίηση είναι το άρθρο για τη διάρκεια της συμφωνίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε ότι η συμφωνία είναι πενταετής, αλλά εάν στα τρία χρόνια δεν τερματιστεί, δεν καταγγελθεί, ισχύει επαόριστο. Αυτό είναι μια μεγάλη παραχώρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και περιμένουμε το επαόριστο είναι να μας παραχωρήσουν και μεγάλα ανταλλάγματα οι Αμερικανοί. Έχει όμως το άρθρο για τον περιορισμό των δραστηριοτήτων, για το κλείσιμο, έχει ενσωματωθεί. Δηλαδή, ο κορμός είναι η Συμφωνία 90-98 του πατέρα. Αλλά αυτό το επαόριστο είναι ένα θέμα. Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος και συζητάει πάντα είναι εντάξει, ωραία, έχουμε δώσει τις βάσεις, έχουμε αυτή τη συνεργασία, ανήκουμε στη Δύση, ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, είμαστε φίλοι με τους Αμερικάνους, όλα αυτά δεκτά και έχουμε τις βάσεις. Οι οποίες βάσεις είναι, όπως είπες, πάρα πολύ σημαντικές. Το 91 στο Ιράκ, η Ιουγκοσλαβία το 99, στο Αφγανιστάν το 2001 και το 2020, Συρία, ISIS, έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ χρήσιμες. Ειδικά η Αλεξανδρούπολη, μέσω της Αλεξανδρούπολης κινούνται τα πάντα που έχουν να κάνουν με την Ουκρανία. Και ο κόσμος βλέπει ότι από όλα αυτά εμείς, τι παίρνουμε, ένα στοιχειώδες security, ότι δεν θα βγουν οι Τούρκοι στο νησί σου στοιχείο ή στο νησί μου τη Μυτιλίνη. Και αν πάνε να κάνουν κάτι, οι Τούρκοι θα μπουν ανάμεσα και θα πούνε να κάνουν μια δήλωση, η οποία τελικά θα είναι και υπέρ των επιδιώξεων της Τουρκίας. Τα ανταλλάγματα είναι εθνικά. Αυτό που είπες προηγουμένως, ότι θα παρέμβουν και θα αποτρέψουν ένα τουρκικό πόλεμο. Πάντα οι Αμερικάνοι φροντίζουν να παρεμβαίνουν εντέχνως να μας απειλούν με την τουρκική υπεροπλία. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά λένε, σας διευκολύνουμε διότι είστε το αδύναμο μέρος. Αυτό είπαν στο Σιμίτι και του είπαν όσο θα συζητάω, λέει ο Κλίντον,
με την Τσιλέρ, η οποία επί 2 ώρες δεν εμφανιζόταν στο τηλέφωνο, θέλω να δεσμευθείς, κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ότι δεν θα χρησιμοποιήσεις στο διάστημα αυτό στρατιωτική δύναμη. Μάλιστα. Και ο Σιμίτης είπε ναι. Ενώ η Τσιλέρ είπε όχι, θα κάνουμε απόφαση στο διπλανό νησί και μετά συζητούμε επί αμοιβαίας βάσεως. Είναι λοιπόν αυτή η δέσμευση, η οποία είναι δέσμευση αμφίσιμη, όπως είπα προηγουμένως. Αλλά δεν είναι δέσμευση υπεράσπιση των ελληνικών συνόρων. Γιατί? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με επίσημη δήλωση Υπουργού Εξωτερικών Πομπέο, που δεν έχει αλλάξει με τον Μπλίνκεν, το Νοέμβριο του 2020, δεν αναγνωρίζουν συμφωνημένα σύνορα ούτε στον αέρα ούτε στη θάλασσα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και δεν αναγνωρίζουν τον εναέριο χώρο μας ειδικώς από τα 6 στα 10 μίλια. Έτσι, όταν έρχονται εδώ τα αμερικανικά αεροσκάφη, περνάνε σε αυτό το διάστημα. Δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ήταν στα 12 μίλια. Το είπε στην αρχή, μας βλέπουν από το 1953 ως χώρο. Δεν εντάσσουν τη Λίμνο στις ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Δεν έχουμε εμείς θέση υπό την διοίκηση του ΝΑΤΟ, δεν είναι δυνάμεις υπό διάθεση, οι ταξιαρχίες μας στα νησιά, έτσι. Διότι βάζει βέτο η Τουρκία, ναι. Ή θα βάλει βέτο. Τώρα, είπες προηγουμένως, πόσες φορές έχουν χρησιμοποιηθεί οι βάσεις. Έχω εδώ ένα κατάλογο στο βιβλίο μου. Ναι. Μήπως μακρηγορώ. Όχι, όχι, πες μου. Τελειώνω. Θέλω να δείξω πόσο χρήσιμες είναι οι βάσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί από τις βάσεις κάνουν τις επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή. Και οι ελληνικές βάσεις είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα βάσεων που έχουν οι Αμερικανοί από την Ισλανδία, στις χώρες της Ευρώπης, στην Κρήτη, μέχρι τις Φιλιππίνες και μέχρι την Νότια Κορέα. Λοιπόν, το 1958 χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις στις επιχειρήσεις του Λιβάνου. Το 1967 στον ανεφοδιασμό του Ισραήλ. Το 1973 στον ανεφοδιασμό του Ισραήλ. Ο διοικητής του έκτου στόλου, Ναύαρχος Ζούμγκολ, καταθέτοντας στον Κογκρέσο, είπε στους βουλευτές τους δημοκρατικούς και στους γερουσιαστές που κατηγορήσαν την κυβέρνηση της Αμερικής ότι στηρίζει τη δικτατορία. Και λέει, χάρη στη Σούδα που ανήκει στην Ελλάδα, που έχει δικτατορική κυβέρνηση, σώθηκε το Ισραήλ. Μάλιστα. Διότι υπήρχε αερογέφυρα ανεφοδιασμού, Αμερική, Αζόρες, Σούδα, Ισραήλ. Σώσαμε ένα κράτος. Μα πώς αξίζει ένα κράτος? Πόσα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, εκατοντάκι εκατομμύρια. Χάρη στη Σούδα. Και στη Σούδα. Και θέλω να σημειώσω ότι και τώρα είναι σε επικαιρότητα η χρήση της Σούδας. Είπε προχθές ο Υπουργός Άμυνας Αμερικής, ο Όστιν, ότι το Ισραήλ θα έχει ό,τι χρειαστεί για να αμυνθεί. Η διαταγή είναι αεροπλανοφόρο του έκτου στόλου, το αεροπλανοφόρο Fitzgerald Ford, έρχεται στα ανοιχτά της Κρήτης. Και νομίζω θα στείλουν και δεύτερο και από δεύτερο θα διάβασα, ναι. Συνεχίζω. Χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις το 82-83 στις επιχειρήσεις του Λιβάνου, το 86 στον βομβαρδισμό της Λιβύης, το 90-91 στον βομβαρδισμό του Ιράκ, το 99 στον βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας, το 2001 στον βομβαρδισμό του Αφγανιστάν, το 2003 στον παράνομο πόλεμο του Ιράκ που εξαπάτησε ο Μπους, που κανονικά έπρεπε να περάσει από διεθνές δικαστήριο, τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Το 2011 πόλεμο στη Λιβύη. Το 2011 μέχρι το 2014 που ξεκίνησε η επιχείρηση για την καταπολέμηση του κτηνόδους Ισλαμικού κράτους του ISIS, μέχρι το 20 χρησιμοποιείται η Σούδα και μάλιστα έχει καταθέσει ο σημερινός Αμερικανός πρεσβευτής, ο George Tsunis, στοιχεία στο Κογκρέσο όταν πήγε να εγκριθεί ο διορισμός του, στοιχεία που δείχνουν ότι, που λένε ότι η Σούδα, η αεροναυτική βάση, η αεροπορική βάση χρησιμοποιήθηκε για 2.500 προσγειώσεις νατοϊκών αεροσκαφών και η ναυτική βάση για ελιμενισμό, επισκευές, ανεφοδιασμό, πυρομαχικών κλπ. Σε 150 συμμαχικά πλοία. Μάλιστα. Μιλάμε για πολύτιμη συνεισφορά. Μάλιστα. Έβαλες και άλλες περιπτώσεις που δεν τις θυμόμασταν εμείς για χρησιμοποίηση των αμερικανικών βάσεων. Θέλω να δείξω την καταστρεπτική του ισχύ. Έχω λίγο χρόνο. Βεβαίως. Λοιπόν, ο George Bush, όταν το 1991, 19 Ιουλίου, ήρθε στην Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κώστα Μητσοτάκη, πήγαν στη Σούδα. Ναι. Ήταν η βάση, όπως είπα, που χρησιμοποιήθηκε μεταξύ άλλων
στις επιχειρήσεις εναντίον του πολέμου που ήταν νόμιμος πόλεμος, γιατί είχε απόφαση το ΟΗΕ. Ναι. 1991 οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγήθηκαν μια συμμαχία με νόμιμο πόλεμο. Να δούμε λοιπόν τι ρόλο έπαιξε η Σούδα. Έβγαλε λοιπόν ένα χαρτάκι ο πρόεδρος Μπούς, ο πατέρας, και τι λέει. Από τις 2 Αυγούστου του 1990 η Σούδα συντήρησε 97 πλοία. Φόρτωσε και ξεφόρτωσε 13.000 τόνους. Εξυπηρέτησε 30.000 πτήσεις. Και τροφοδότησε αεροσκάφη με 4.000 εκατομμύρια λίβρες υγρών καυσίμων, αν το λέω σωστά. Λειτουργήσε 24 ώρες το 24ωρο με εξουθενωτικούς ρυθμούς, 400% πιο γρήγορα από τους κανονικούς. Κάθε μέρα η βάση της Σούδα σε καλείται να διατηρεί τον ανεφοδιασμό των γραμμών και κάθε μέρα έπρατε το καθήκον της κατά τρόπο άψογο. Μάλιστα. Τώρα αυτές τις μέρες νομίζω ότι θα ξαναδούμε τη χρησιμότητα της Σούδας και όχι μόνο της Σούδας αλλά κυρίως αυτής. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως είπα στην αρχή, το πηγαίναμε για επαιτειακό, αλλά νομίζω ότι είναι επίκαιρο δυστυχώς το θέμα των βάσεων με όλα αυτά που γίνονται στη γειτονιά μας και τα οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Για το μόνο που είμαστε σίγουροι είναι ότι θα είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει για αρκετό καιρό στη Μέση Ανατολή και αυτό θα δημιουργήσει μια σειρά πολλών και μεγάλων προβλημάτων. Εγώ ήθελα να δείξω τη σημασία του στρατηγικού οικοπαίδου Ελλάς, να πω ότι δικαίως η Ελλάδα είναι στο δυτικό κόσμο. Να πω ότι με την Αμερική είμαστε, αλλά δεν μπορεί να μας περνάει για Αμερικανάκια. Και θα σημειώσω ότι έχουμε, είπαμε, αυτά τα εθνικά ανταλλάγματα αποτροπής πολέμου στο Αιγαίο. Έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε εξοπλισμούς από την Αμερική, έχουμε ανοιχτή γραμμή. Έχουμε παροχή πλεονάζοντος υλικού κάποιων εκατομμυρίων ή δισεκατομμυρίων που όταν έρθουν εδώ θέλουν επισκευές και θέλουμε άλλα τόσα για να είναι λειτουργικά. Και να σημειώσω πόσο έχουμε πληρώσει αυτά τα δάνεια για αγορά στρατιωτικού υλικού. Δηλαδή μας δίνουν οι Αμερικάνοι λόγω των βάσεων δάνεια και εμείς πρέπει να πάρουμε μόνο από την Αμερική όπλα. Ναι. Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους που κατατέθηκαν στη Βουλή, για τη Συμφωνία 90-98 γυρίσαμε πίσω σε τόκους και χρεολύσια 6 δισεκατομμύρια ευρώ. 6 δισεκατομμύρια και τα δώσαμε για αυτή τη συμφωνία στη διαδικασία που είμαστε υπό χρεοκοπία. Θα πει κανείς να φύγουν οι βάσεις. Όποιος πει τώρα ότι μπορούν να φύγουν οι βάσεις είναι στρατηγικά αφελής. Αυτό είναι ένα οραματικό σύνθημα. Αλλά όποιος λέει ότι οι βάσεις είναι ας πούμε ευτυχία, είναι επίσης στρατηγικά αφελής, διότι οι βάσεις μας θέτουν σε κίνδυνο. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις στα πλαίσια του ΟΗΕ με βάση απόφαση της Βουλής, τότε ναι. Αλλά οι βάσεις χρησιμοποιούνται ουσιαστικά ανεξέλεκτα, όχι για τα συμφέροντα απλώς της συμμαχίας, αλλά για τα καθαρώς αμερικανικά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο, που είναι εις βάρος των δυτικών αξιών. Μόνο με τη χρήση της βάσης της Σούδας και άλλων βάσεων, η δράση των ΗΠΑ εναντίον του θηριώδους ISIS προκάλεσε, με στοιχεία που κατέθεσε το Πεντάγωνο στο Κογκρέσο, προκάλεσε τον θάνατο 1.050 αμάχων. Μάλιστα. Αθέλητων νεκρών, έτσι λέει το Πεντάγωνο. Οι παράπλευρες απώλειες που λέγανε. Τουλάχιστον να είναι υπό περιορισμό όσο καιρό διαρκούν οι βάσεις και να είναι μέσα στα πλαίσια τα ανθρωπιστικά του διεθνούς δικαίου με σεβασμό των κανόνων των διεθνών συγκρούσεων, του δικαίου των διεθνών συγκρούσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Είπα πολλά στοιχεία. Ελπίζω να μας δείξουν κατανόηση. Πολύ χρήσιμα. Θα μας δείξουν, ένα σίγουρος. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.